Είναι ο παδί του Πασόκ από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν το δικαίωμα να είναι και Έλληνες πολίτες. Νομιμοποίηση πολλών περισσότερων από αυτούς που νομιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Νομιμοποίηση πολλών περισσότερων από αυτούς που νομιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Μόνο κρατώντας και νομιμοποιώντας μετανάστες εδώ από το Μερμηνιάκι. Νομιμοποίηση με ίδια δικαιώματα. Μα. Πλήρη δικαιώματα. Το πρώτο είναι να βρούμε ποιοι είναι και για, αυτοί οι οποίοι θέλουν η Ελλάδα να γίνει πολυπολιτισμός, πολυεθνικό κράτος και όχι να είναι πλέον ελληνικό εθνικό κράτος. Και γιατί το θέλουν αυτό. Να μας το ξεκαθαρίσουν, διότι πολλά χρόνια προπαγάνδας υπέρ του πολυπολιτισμού ακούσαμε, αλλά δεν ακούσαμε ένα σταθερό επιχείρημα για ποιο λόγο πρέπει να αυτοκαταργηθούμε ως ελληνικό έθνος. Αδελφέ μου, πώς είσαι? Σώπα, εσύ σε πυρίο. Κωνσταντή. Όχι, μια. Όχι, μια, αδελφέ μου. Μια χαρά είσαι, Σώπα. Κωνσταντή. Για χαρά είσαι. Δηλαδή, δηλαδή. Τι έχουμε πει, εμείς δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Για όμως. Όχι. Κι όμως δεν είναι δικαιωμός. Όχι, παλικάρι μου. Μπορώ να οδηγήσει. Δεν είμαι καθόλου. Πάει, πάει, Κωνσταντή, που φέρατε. Κωνσταντή μου. Μην το βάζεις κάτω. Δύο χρόνια παιδεύουμε έτσι. Δεν έχω δει κόσμο. Δύο χρόνια έχω να βγω έξω. Έτσι να δω τον ήλιο, από το παράθυρο το βλέπω. Πάρε καρέκλα και κάτσε δίπλα μου εδώ. Θα κάτσω. Κάτσε. Κάτσε να σου φέρω κάτι. Κάτσε. Που αυτό έπρεπε να στο έχει φέρει η πολιτεία. Κωνσταντή. Σου έφερα το όχημα. Να μπορείς να βγαίνεις τουλάχιστον να βλέπεις λίγο ήλιο. Όλη τη ζωή από εδώ και πέρα 62 χρόνια διαβάτω. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. 62 χρονών έπιανα την πέτρα και την έβγαζα στο μη. Και τώρα έχω ασφαλώδη. Και έχω μείνει, δηλαδή επί ξύλο κρεμάμενο. Να μας δεις εδώ πέρα, αυτά είναι του μπακάλι όλα αυτά. Τα γράφω εκεί πέρα και του λέω άντε σήμερα και αύριο και να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε. Δύο χρόνια δεν έχω ούτε βιβλιάριο ασθενείας, φάρμακα, ήθελα ενέσεις, 90 ενέσεις να κάνω εδώ, εδώ αδερφέ. Εδώ είχαν πριστεί τα πόδια το μου. Το ξέρω, πήγα το, θυμάμαι, μέσα, το θυμάμαι. Και πήγα μέσα, ας πούμε, στο νοσοκομείο, κάθισα μια εβδομάδα στο Βόλο, ευτυχώς δηλαδή που αυτό. Και 27,5 ευρώ η ένεση. Δεν είχα βιβλιάριο τίποτα και μεσολάβησε η εκκλησία και πήγα και τις πήρα λίγες, 90 ενέσεις και τις έκανα, ας πούμε, εδώ πέρα. Έτσι τιμάει η πατρίδα. Ποια πατρίδα? Αυτά τα θηρία. Ας δεν με πάρει πατρίδα τώρα και ούτε να τα θυμάμαι. Εμείς οι δυο ανατινάξαμε τον τουρκικό ραδιοφωνικό σταθμό, τον Μπαϊράκ. Δεν θέλω τίποτα. Εμείς φέραμε σε πέρα στις δύσκολες αποστολές που μας αναφέρασαν και καμαρώναμε.
τώρα σκαμαρώνει η πολιτεία. Γυρνάνε περήφανοι. Τι δικιά μου θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γίνω όπως ήμουν πρώτα, να πιάνω, να τρέχω. Σώπα, θα δούμε τι θα κάνουμε, Κωνσταντή. Μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι. Εσύ πάντοτε θυμάσαι όλες τις δύσκολες στιγμές μου έλεγες. Είμαστε δύο, δεν είμαστε ένα. Εγώ δεν ήμουν αυτό που μου έλεγα, μην το βάζετε κάτω, τίποτα, μην δίνετε δικαιώματα σε κανέναν. Ήσουν ολοχίας ο αρχηγός της ομάδας. Όρθιοι όλοι. Τώρα όμως, από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό καμιά φορά κάθομαι εδώ πέρα και σκέφτομαι και κλαίω μόνος μου, ας πούμε, και λέω τι είναι αυτό. Καλύτερα να πέθαινα, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Μαζί με τους άλλους καλύτερα να πέθαινα και εγώ, τουλάχιστον θα είχα ξενιάσει απ' όλα και δεν θα βλέπω αυτά τα τέρατα και τα σημεία που γίνονται. Πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν το δικαίωμα να είναι και Έλληνες πολίτες. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι και Έλληνες πολίτες. Αλλά δεν ακούσαμε ένα σταθερό επιχείρημα για ποιο λόγο πρέπει να αυτοκαταργηθούμε ως ελληνικό έθνος, το οποίο βέβαια έχει ένα από τα ενδοξότερα ονόματα του πλανήτη. Η παγκοσμιοποίηση πρέπει να γίνει για τον άνθρωπο και με τον άνθρωπο. Οι Αγγέλιοι πίστευαν εις τη φυλή, πίστευαν εις το γένος, πίστευαν εις το αίμα. Ήταν διαφρωμένες οι κοινωνίες, γι' αυτό είχαν τις πατρίες, γι' αυτό είχαν τα γέννη, γι' αυτό είχαν τα μητρώα, για να μπορεί να διαπιστούνται η ακριβής καταγωγή ενός εκάστου. Οι δε οικονομικοί μετανάστες, όπως λέμε σήμερα, μέτικοι στα γέννηκα, επλήρωναν ειδικό φόρο στην αρχαία Αθήνα, των μετίκιων, δεν μπορούσαν να εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως στα δικαστήρια, αλλά μόνο μέσω ενός Αθηναίου πολίτου, ο οποίος ομιλούσε εξ ονόματος τους, δεν συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου, δεν έλαβαν πολιτικά δικαιώματα. Και θα πω μόνο ένα πράγμα για να το καταλάβετε. Όταν οι Αθήνες έχασαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο το 1904, μπήκε το καθεστώς των 30 τυράννων, οι οποίοι κυβερνούν με τη βοήθεια της Σπάρτης. Αυτό το καθεστώς των 30 τυράννων, ένα εξαιρετικά σκληρό καθεστώς, το ανέταξαν οι Αθηναίοι με αρχηγό τους, αρχηγό της επαναστάσεως τους, της δημοκρατικής επαναστάσεως, τον Θρασίβουλο. Αυτός ο Θρασίβουλος λοιπόν, για να μπορέσει να βρει ανθρώπους που θα διακινδύνευαν τη ζωή τους, γιατί το καθεστώς των 30 τυράννων ήταν μια πολύ σκληρή τυραννία, υπεσχέθη ότι όποιος εκ των μετήχων λάβει μέρος στην επανάσταση, μόλις θα επανέλθει η δημοκρατία στην εξουσία, θα έδιδε πολιτικά δικαιώματα σε εκείνους τους μετίκους οι οποίοι επολέμησαν κατά του καθεστώτος των 30 τυράννων. Και έτσι πάρα πολλοί μετίκοι πήραν τα όπλα και βοήθησαν στην ανατροπή του καθεστώτος των 30 τυράννων και στην παλινόρθωση της δημοκρατίας. Μιλάμε για γεγονότα που έγιναν το 403 π.Χ. Όταν ήρθε η δημοκρατία ξανά στα πράγματα, έγινε εκκλησία του Δήμου. Και εκεί ανεκκίνωσε ο Θρασίβουλος την υπόσχεσή του, ευελπιστώντας να ψηφίσουν οι Αθηναίοι να πάρουν πολιτικά δικαιώματα οι μέτικοι οι οποίοι είχαν βοηθήσει υπέρ της δημοκρατίας. Οι Αθηναίοι όχι μόνο δεν το έπραξαν, αλλά καθαίρεσαν από όλα τα αξιώματα τον Θρασίβουλο, τον αρχηγό της επαναστάσεως. Γιατί διανοήθη να προτείνει ένα τόσο φρικόδες πράγμα,
να πάρουν πολιτικά δικαιώματα οι μέτοικοι. Και τι έγινε, ούτε οι μέτοικοι πήραν πολιτικά δικαιώματα, ούτε ο Θρασίβουλος συνέχισε την πολιτική της αδειοδρομίας στην Αθήνα. Και έτσι δηλαδή ήταν ο αρχηγός επαναστάσεως που έκανε την δημοκρατία ξανά πραγματικότητα στην Αθήνα, ιδιώτευσε στην υπόλοιπη ζωή του, γιατί διανοήθηκε να προτείνει στην εκκλησία του Δήμου κάτι που για εκείνη την εποχή θεωρείται τόσο φρικώδες όσο το να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα οι οικονομικοί μετανάστες, δηλαδή οι μέτοικοι. Αναγνώριση πλήρων κοινωνικών και πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων στους μετανάστες. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι και Έλληνες πολίτες. Γιώργο, πολύ ωραίο.